τα αμυντικά συστήματα, νομίζω ότι αυτό έχει αντιμετωπιστεί. Θα υπάρξουν απολύσεις, τι αποφασίζετε εκεί? Εκεί η υποχρέωση είναι. Όχι, δεν θα κλείσουν, αλλά θα πρέπει να γίνουν βιώσιμη επιχείρηση, διότι αυτή τη στιγμή. Χωρίς εξαγωγική δραστηριότητα. Με εξαγωγική δραστηριότητα. Με εξαγωγική. Βιώσιμη όμως. Ναι, αυτό νομίζω το έχουμε πετύχει. Όμως βιώσιμη εξαγωγική δραστηριότητα. Προσέξτε, το πρόβλημα με τα αμυντικά συστήματα δεν είναι απλό, διότι εκεί χρωστάει στο δημόσιο 1 δισεκατομμύριο, περίπου 1,1 δισεκατομμύριο. Άρα κατηγορούμεθα για κρατική βοήθεια. Επομένως, δεν είναι μόνο πρόβλημα βιωσιμότητας που πρέπει να επιλύσουμε, αλλά πρέπει ακριβώς να αποσοβηθεί αυτή η επιστροφή χρημάτων. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Το διαπραγματευόμαστε και αυτό. Συνεπώς και αυτό είναι ανοιχτό είναι. Βεβαίως. Ήθελα να σας πω, αυτή η διαπραγμάτευση κρατάει από το Σεπτέμβριο, ακριβώς γιατί έχει πολύ δύσκολα θέματα. Έχει τους πληστηριασμούς, έχει τα αμυντικά συστήματα, έχει δημοσιονομικό κενό. Άρα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Είμαστε από το Σεπτέμβριο διαρκώς με την Τρόικα.